Καλησπέρα και πάλι με ένα ακόμα βιντεάκι, με μια ακόμα νέα συσκευή. Έχουμε στα χέρια μας και το νέο Galaxy S10 Lite της Samsung. Ένα τηλέφωνο που η ονομασία του δείχνει ότι είναι σημαντικά διαφορετικό από τα τρία ακριβότερα Galaxy S10. Στο συγκεκριμένο βίντεο θα δούμε ποιε είναι αυτές οι διαφορές, τι προσφέρει το τηλέφωνο, αν σε κάποια πράγματα είναι καλύτερο ή όχι από τα τρία ακριβότερα Galaxy S10. Στα χαρτιά φαίνεται ότι είναι, στην πράξη πιθανόν να μην είναι και φυσικά θα δούμε τα βασικά του χαρακτηριστικά, τι ακριβώς προσφέρει και αν είναι λογικό να κοστίζει 600 σε 99 ευρώ που θα είναι η επίσημη τιμή πώλησή του στην ελληνική αγορά. Να ξεκινήσουμε φυσικά με την οθόνη του Galaxy S10 Lite, μεγάλη σε μέγεθος, 6,7 ίντσες είναι η διαγωνιός τη, 2400x1080 pixels είναι η ανάλυση της και αυτό γιατί όπως και αρκετά ακόμα νέα τηλέφωνα της εταιρείας έχει διαφορετική αναλογία πλευρών 20 προς 9, κάτι που σημαίνει ότι η οθόνη είναι λίγο πιο ψηλή και λίγο πιο στενή από το συνηθισμένο, κάτι όμως που παρόλα αυτά κάνει το τηλέφωνο αρκετά εύκολο να το κρατάμε στο χέρι μας ειδικά μια, για μια τόσο μεγάλη συσκευή. Λοιπόν, AMOLED panel προφανώς, Super AMOLED οθόνη όπως χρησιμοποιήσει σχεδόν σε όλα τα τηλέφωνα τη πλέον η εταιρεία. Πόσο μάλλον σε ένα τηλέφωνο που κοστίζει περίπου 700 ευρώ, δεν είναι Dynamic AMOLED, δεν είναι η ίδια τεχνολογία σε οθόνη με τα τρία ακριβότερα Galaxy S10. Σε κάθε περίπτωση όμω και εδώ έχουμε πολύ ζωντανά και έντονα χρώματα, όπω άλλωστε μα έχει συνηθίσει πλέον η εταιρεία. Να δούμε μάλιστα και δύο φωτογραφίε που είναι χαρακτηριστικέ του πόσο ζωντανή είναι η οθόνη. Βλέπουμε ότι τα πάντα παρουσιάζονται με πολύ όμορφα χρώματα και φυσικά το χαρακτηριστικό των οθονών αυτού του είδου με πολύ βαθύ μαύρο που δεν έχει καμία αντανάκλαση από το φωτισμό. Ο αισθητήρα από το υπομάτων τώρα είναι και εδώ ενσωματωμένο στην οθόνη του Galaxy S10 Lite. Σε ένα σημείο μάλιστα που μα το δείχνει όπω πάντα με ένα μικρό περίγραμμα για να ξέρουμε πού να τοποθετήσουμε το δάχτυλό μα. Η όπτική τεχνολογία δεν χρησιμοποιεί αισθητήρα υπερήχων των Galaxy S10 Lite. Παρ' όλα αυτά, όπω βλέπουμε, είναι αρκετά γρήγορο στο να ξεκλειδώσει η συσκευή και μάλιστα σε σύγκριση με τα υπόλοιπα νέα τηλέφωνα τη εταιρεία, τον Galaxy A51, τον Galaxy A71 και το Note 10 Lite, είναι σημαντικά πιο γρήγορο. Μάλιστα σε σημείο που να μην ξεχωρίζει με κάποιο τρόπο ότι δεν είναι ο ίδιο ακριβώ ο αισθητήρα με τα τρία ακριβότερα μοντέλα τη σειρά. Πάμε τώρα και στο πίσω μέρο του Galaxy S10 Lite. Έχουμε τρει διαφορετικέ κάμερε στη συσκευή. Η βασική από αυτέ είναι πλέον στα 48 MP. Υψηλότερη ανάλυση, αλλά παρόλα αυτά έχει ένα φακό με διάφραγμα F-Stop 2 που είναι σημαντικά πιο περιορισμένο και δεν είναι μεταβλητό ανάλογα με τι συνθήκε φωτισμού, όπω τα τρία ακριβότερα Galaxy S10 δεν έχει και μάλιστα optical limit stabilization. Το super steady OIS που αναφέρει περήφανα στο πλαίσιο τη κάμερα είναι ηλεκτρονική σταθεροποίηση και όχι μηχανική. Έχουμε μια δεύτερη κάμερα με υπερευρυγόνιο φακό και εδώ που βλέπει ένα πολύ μεγαλύτερο οπτικό πεδίο στι 123 μοίρε, 12 MP η ανάλυση τη και F-Stop 2,2 το διάφραγμα σε αυτή την περίπτωση. Διαφορετική και αυτή σε σχέση με τα ακριβότερα μοντέλα τη σειρά, παρόλα αυτά θεωρητικά και πρακτικά αρκετά καλή απόδοση. Και φυσικά μια τρίτη κάμερα που αυτή είναι και η βασικότερη διαφορά, έχει πλέον ένα μάκρο φακό που μα επιτρέπει να βγάζουμε φωτογραφίε από πολύ κοντινή απόσταση με ανάλυση 5 MP. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι κάμερε στο πίσω μέρο του γαλαξίες δεκαλά, είτε είναι διαφορετικές και ταιριάζουν περισσότερο με αυτά που ζητάει η αγορά αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά την υψηλότερη ανάλυση αλλά και τις δυνατότητες. Να δούμε λίγο και στην πράξη τι διαφορά έχει κάθε μία από αυτέ τι κάμερε. Βλέπουμε ότι όταν ανοίξουμε την εφαρμογή τη κάμερα, η βασική των 48 MP έχει ένα λογικό σε μέγεθο πλάνο. Βγάζει και εδώ φωτογραφίε με την τεχνική του Pixel Binding και οι φωτογραφίε αποθηκεύονται στα 12 MP. Αρκετά καλά επίπεδα λεπτομέρεια, όχι όσο καλά θα θέλαμε με δεδομένη την υψηλή τη ανάλυση, αλλά παρόλα αυτά με ένα πλήκτρο που υπάρχει στην ίδια την εφαρμογή μπορούμε να γυρίσουμε στην κάμερα με τον υπερευρυγόνιο φακό βλέπουμε πόσο πιο μεγάλο γίνεται ξαφνικά το πλάνο μας και η κάμερα αυτή με ανάλυση 12 MP είναι ουσιαστικά ίδια με αυτή που έχει η Samsung και στα φθηνότερα πλέον α51 και α71 δεν είναι η ίδια κάμερα με τα ακριβότερα μοντέλα της εταιρεία, παρόλα αυτά ικανοποιητικά επίπεδα λεπτομέρειας και εδώ και Πολύ καλή απόδοση τουλάχιστον σε συνθήκες καλού φωτισμού. Τώρα, η τρίτη κάμερα με το μάκρο που μπορούμε να φωτογραφίσουμε από πολύ κοντά αποτελεί ξεχωριστό mode το οποίο πρέπει να επιλέξουμε και όταν το ενεργοποιήσουμε μπορούμε να πλησιάσουμε 3 με 5 εκατοστά κοντά στο αντικείμενο που θέλουμε να φωτογραφίσουμε και βγάζουμε μια φωτογραφία η οποία είναι ιδιαίτερη, δεν είναι συνηθισμένο αυτό το είδος φωτογραφίας, είναι χρήσιμο σε πολύ λίγες συνθήκες, παρόλα αυτά είναι πάντα ενδιαφέρον όταν μπορούμε να φωτογραφίσουμε κάτι από τόσο κοντά. Να πούμε εδώ βέβαια ότι η κάμερα με τον, με τον μάκρο φακό δεν έχει δυνατότητα autofocus, μας ενημερώνει η εφαρμογή της κάμερας ότι πρέπει να είμαστε 3 με 5 εκατοστά μακριά από το αντικείμενο που φωτογραφήσουμε προκειμένου να βγει μια καλή φωτογραφία. Στα τεχνικά χαρακτηριστικά τώρα, το Galaxy S10 Lite έρχεται με τον Snapdragon 855 επεξεργαστή της Qualcomm στο εσωτερικό του. Πλέον έχει αντικατασταθεί από τον αντίστοιχα επόμενο Snapdragon 865. Αυτό όμως σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι δεν είναι εντυπωσιακά γρήγορος σε οτιδήποτε και να ζητήσουμε να κάνουμε με τη συσκευή. Μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις, τα τρία Galaxy S10 που υπήρχαν στις ΗΠΑ και στην Κίνα με το συγκεκριμένο επεξεργαστή, είχαν σαφώς καλύτερες επιδόσεις από την ευρωπαϊκή έκδοση που έχουμε διαθέσιμη και στην Ελλάδα και εκτό των άλλων πετύχει έναν και πολύ καλύτερο χρόνο αναμονή. Λοιπόν, έχουμε 8 πυρήνε επεξεργασία συνολικά, 4 Cryo 485 Silver που είναι μια εμπορική ονομασία των Α55 τη ARM με πολύ μικρή διαφορά. Στο 1,8 GHz έχουμε 3 ακόμα πυρήνε Cryo 485 Gold, οι οποίοι είναι και αυτοί 3 Α76 τη ARM με ελάχιστε διαφορέ στα 2,4 GHz και έναν ακόμα πιο γρήγορο αντίστοιχα Α76 ελάχιστα τροποποιημένο, ο οποίο φτάνει σαν συχνότητα τα 2,84 GHz και λειτουργεί σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που χρειάζεται ακόμα καλύτερες επιδόσεις η συσκευή. Τώρα, το Galaxy S10 Lite έρχεται με 128 GB αποθηκευτικού χώρου στη μία και μοναδική του έκδοση. Υπάρχει και υποδοχή για κάρτα, SIM, για κάρτα microSD, η οποία είναι στην ίδια θέση με τη δεύτερη κάρτα SIM. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ή το ένα ή το άλλο. Και 8 GB μνήμη RAM στην έκδοση που έρχεται επίσημα στην ελληνική αγορά. Βλέπουμε ότι ό,τι και να ζητήσουμε στο τηλέφωνο να κάνει, όσο και αν δοκιμάσουμε να το χρησιμοποιήσουμε, να ανοίξουμε τη μία εφαρμογή μία μετά την άλλη, να τις κλείσουμε όλες και να περιμένουμε να ανοίξουν και πάλι. Είναι εντυπωσιακά γρήγορο, δεν δυσκολεύεται σε τίποτα απολύτω που του ζητάμε να κάνει και όσο το έχουμε χρησιμοποιήσει ως τώρα, ο Snapdragon 855 είναι απόλυτα ικανοποιητικός για να κάνει κάποιο τη δουλειά του καθημερινά και όχι μόνο. Και πάμε τώρα και στην μπαταρία του τηλεφώνου. 4.500 mAh η χωρητικότητά τη. Πολύ μεγάλη μπαταρία για τα δεδομένα τη Samsung αλλά και οποιοδήποτε άλλο τηλεφώνου. Αρκετά καλή απόδοση θεωρητικά στην πράξη γιατί συνδυάζεται με τον Snapdragon 855 που έχει πολύ καλή κατανάλωση ενέργεια. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η μεγάλη οθόνη έχει μια λίγο αυξημένη κατανάλωση από την πλευρά τη, όμω σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί πρόβλημα. Και να πούμε εδώ ότι το Galaxy S10 Lite φορτίζει φυσικά μέσω τη USB Type-C στο κάτω μέρο του και υποστηρίζει super fast charge όπως το ονομάζει η Samsung την ταχεία φόρτιση με 25W αντίστοιχα την ίδια γρήγορη φόρτιση που υποστηρίζουν τα δύο Galaxy Note 10 της εταιρείας και σίγουρα αποτελεί κάτι χρήσιμο σε ένα τηλέφωνο με τόσο μεγάλη μπαταρία. Στο πρακτικό κομμάτι τέλο, που είναι και το μοναδικό στο οποίο η εταιρεία δύσκολα μπορεί να δικαιολογήσει την τιμή πώληση των 700 ευρώ που κοστίζει τον Galaxy S10 Lite, τι είναι η κατασκευή του. Το τηλέφωνο είναι στο πίσω μέρο του κατασκευασμένο από πλαστικό. Η Samsung το ονομάζει το συγκεκριμένο υλικό Glastic, κάνοντα ένα λογοπαίγνιο με τη λέξη Glass και τη λέξη Plastic. Είναι όμω μια πλαστική επιφάνεια, η οποία όσο και αν είναι για και θυμίζει όταν το κοιτάμε ε, ένα τηλέφωνο κατασκευασμένο από Gorilla Glass, όταν το κρατάμε στο χέρι μα, είναι απολύτω ξεκάθαρο ότι πρόκειται για μια πλαστική Yeah. Πλαστική κατασκευή. Τώρα, αυτό που σίγουρα είναι καλύτερο είναι το πλαϊνό του μέρο. Το πλαίσιο είναι κατασκευασμένο από μέταλλο. Όταν κρατάμε το τηλέφωνο στο χέρι μα, καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα πιο στιβαρό και πιο ε, ανθεκτικό τηλέφωνο στο να λυγίσει. Όχι ότι θα το δοκίμαζε κανεί αυτό με το τηλέφωνο του, αλλά παρόλα αυτά, και σε κάθε περίπτωση μειώνει λίγο την άσχημη αίσθηση που αφήνει το πίσω μέρο του τηλεφώνου, που και πάλι σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να υπάρχει σε μια συσκευή που κοστίζει 700 ευρώ και μάλιστα η Samsung έχει Αφαιρέσει από τον Galaxy S10 Lite και την πιστοποίηση IP68. Το τηλέφωνο δεν είναι αδιάβροχο, δεν έχει κάποιο είδου αντοχή στο να το βρέξουμε, κατά, κατά λάθο προφανώ έτσι, όχι να το βουτήξουμε στη θάλασσα. Παρ' όλα αυτά δεν υπάρχει ούτε η πιστοποίηση IP68, ενώ στο κάτω μέρο του τηλεφώνου, παρότι τα τρία Galaxy S10 έχουν υποδοχή για ακουστικά, απουσιάζει πλήρω από τον Galaxy S10 Lite. Μια υποδοχή για ακουστικά που αντίστοιχα η εταιρεία έχει προσθέσει στο Note 10 Lite, το οποίο ε, την έχει κανονικά, ενώ δεν υπάρχει στα δύο ακριβότερα Galaxy Note 10. Επιλογέ αυτέ τη Samsung δεν μπορούμε να γνωρίζουμε σε τι ακριβώ οφείλονται. Παρ' όλα αυτά, το Galaxy S10 Lite, όποιο θέλει να το χρησιμοποιήσει για να ακούσει μουσική, ή θα πρέπει να χρησιμοποιήσει ένα ταρτοράκι για να συνδέσει τα ακουστικά στη USB Type-C στο κάτω μέρο του, ή θα πρέπει να χρησιμοποιήσει ένα ζευγάρι ασύρματα ακουστικά. Αυτά από εμάς το συγκεκριμένο βίντεο είναι μια πρώτη εικόνα της συσκευή. προφανώς θα το χρησιμοποιήσουμε τις επόμενες μέρες, θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα για το τι ακριβώς προσφέρει αλλά και το τι ακριβώς κάνουν τρεις κάμερες στο πίσω μέρος του και θα ακολουθήσουν πολλά ακόμα βίντεο συγκεκριμένα για την απόδοση που έχουν αυτές οι κάμερες και φυσικά το αναλυτικό μας review. Καλή συνέχεια από εμάς και θα τα πούμε και πάλι πολύ σύντομα.